Εάν είστε λοιπόν από αυτούς που έχουν βαρεθεί τα γυμναστήρια και το συνηθισμένο τρόπο εκγύμνασης, το Gazeta TV έχει να σας προτείνει κάτι πολύ διαφορετικό. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο πολύχρωμο. Ναι. Έτσι είναι ο κόσμος σου. Ο κόσμος μου, νομίζω ο κόσμος όλων των ανθρώπων. Είναι γεμάτος χρώματα. Απλά πολλές φορές δεν το επιτρέπουμε στη ζωή μας να υπάρχει. Ας πούμε ότι εγώ το επέτρεψα. Θέλω να μου πεις καταρχήν τι είναι το Replays. Βέβαια έχει γίνει πλέον γνωστό και έχει διαδοθεί παντού αυτό το μικρόβιο του Replays. Αλλά για αυτούς που τους λίγους που δεν το ξέρουν, θα ήθελα να μας πεις 2-3 πράγματα για το Replays. Το Replays είναι η μόνη μέθοδος. Αρχικά είναι μία μέθοδος το Replays. Είναι η μόνη μέθοδος που προπονεί παράλληλα και συνειδητά προς μια θετική κατεύθυνση το σώμα μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που νιώθουμε με τη θετική έννοια και τον τρόπο που υπάρχουμε. Έχει μεθοδολογικά έναν τρόπο να σε ξεμπλοκάρει σε όλα τα επίπεδα. Έχει αποδείξει ότι όταν σκεφτόμαστε, νιώθουμε και υπάρχουμε θετικά, το σώμα μας κάνει θαύματα. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Προέκυψε το 2004, μετά από έναν τραυματισμό που είχα, συνειδητοποίησα ότι το σώμα μου απλά ακολουθούσε το συναίσθημά μου. Έτσι μπήκα σταθερά να φροντίζω το συναίσθημά μου και έχοντας θετικό το συναίσθημά μου, το σώμα μου ακολουθούσε. Και είναι φυσιολογικό, όταν είμαστε στεναχωρημένοι, δεν θέλουμε να κάτσουμε στον καναπέ, δεν θέλουμε να κοιτάμε το ταβάνι. Όταν είμαστε καλά, κάνουμε παπάδες, κάνουμε φανταστικά πράγματα. And you know you're the one who can't put out. Λοιπόν, καταρχάς πόση ώρα διαρκεί το μάθημα? Το μάθημα για τους ενήλικες δουλεύει 44 θετικά γνωρίσματα, κάθε φορά δουλεύει ένα διαφορετικό γνώρισμα και διαρκεί μια μισή ώρα. Στα παιδάκια διδάσκουμε 12 Ολυμπιακά αγωνίσματα. Από 3 έως 12 χρονών εξελίσσουν παράλληλα τα 12 Ολυμπιακά αγωνίσματα, μιας και σε αυτή τη φάση της ζωής τους είναι καλό να παίρνουν πολλές πληροφορίες στον αθλητισμό, είτε σε ομαδικά αγωνίσματα είτε σε ατομικά. Για να επιλέξουν. Παρά να εξειδικεύονται. Μετά από τα 12 μπορούν να εξειδικευτούν στο αγώνισμα που τους ταιριάζει. Πάντα με βάση το παιχνίδι, έτσι. Αυτό είναι το βασικό νομίζω. Πάντα με βάση τα θετικά συναισθήματα, γιατί έχει αποδειχτεί ερευνητικά ότι το DNA μας είναι πολύ πιο δεκτικό, πολύ πιο ανοιχτό και πολύ πιο υγιές όταν είμαστε σε επαφή με θετικά συναισθήματα. Άρα λοιπόν απευθυνόμαστε σε ηλικίες έργα από πολύ μικρά παιδάκια μέχρι και ενήλικες. Δεν έχει όριο δηλαδή η ηλικία στο Replay. Και υπάρχει και το 55+ για ανθρώπους που θέλουν πιο ήπια γυμναστική, που τους βοηθάει πολύ να χαλαρώσουν και να ξεμπλοκάρουν σε πολλά επίπεδα. Επειδή ζούμε και μια δύσκολη περίοδο και λόγω της κρίσης κτλ., φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος θα έχει απορία πόσο κοστίζει αυτό, αν είναι προσιτό δηλαδή για το μέσο πολίτη, ας πούμε. Είναι περίπου από 50 έως 65 ευρώ το μήνα για 8 με 10 μαθήματα το μήνα. Άρχισες τον πρωταθλητισμό αρκετά μεγάλη, έτσι, στα 26 σου χρόνια. Στα 25. Στα 25. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η διακρίση δεν το βάλες κάτω, σαν να ξεκίνησε από σαν να το έκανες πάντα. Διακρίσεις, μετάλλια. Δεν ήξερα να σου πω την αλήθεια όταν ξεκίνησα ότι θα κάνω πρωταθλητισμό σε αυτό το βαθμό, αλλά τελικά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όταν είσαι ερωτευμένος με κάτι και του δώσεις πολύ ενέργεια, θα στο επιστρέψει με κάποιο τρόπο. Ήσουν αθλήτρια της ΑΕΚ, Ναι. Ήσουν ΑΕΚτζού. Ήταν όλη η οικογένειά μου και νομίζω ότι και εγώ στην πορεία την αγάπησα πολύ λόγω των φιλάθλων της. Με στηρίξαν πάρα πολύ όλα τα χρόνια που ήμουν αθλήτρια, με ακολουθούσαν παντού και τους ευγνωμονώ γι' αυτό. Τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Παρακολουθείς καθόλου έτσι τώρα την ΑΕΚ, ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ? Είναι σε μια μεταβατική φάση νομίζω η ΑΕΚ ούτως ή άλλως, αλλά στο τέλος θα κερδίσουμε. Είχες κανένα ποδοσφαιριστή που θαύμαζες πολύ, κάποιον αθλητή έτσι, από την ομάδα σου? Μα είχα συνδεθεί νομίζω με όλα τα παιδιά που ήταν σε όλες τις ομάδες, γιατί η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια. Πολυδιά
αδιάστατη γυναίκα, δραστήρια. Φουλ, ο πύχης είναι σταθερά ψηλά, νομίζω, σε σένα, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, έχεις δουλέψει ακόμα και ως παραγωγός σε ναυπηγείο. Ήσουν τραγουδίστρια σε συγκρότημα, το ξέρω και αυτό. Ναι. Έχεις χορέψει, έχεις πάρει μετάλλια, ασχολείσαι με το replays. Νομίζω ότι ο πύχης σταθερά στη ζωή σου είναι υψηλά. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Με την έννοια. Εγώ πιστεύω πολύ στον άνθρωπο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολύ διάστατοι. Απλά καμιά φορά φοβόμαστε να δώσουμε χρόνο και χώρο στις πτυχές μας που υπάρχουν μέσα μας και θα θέλαμε από εμάς να επενδύσουμε λίγο σε αυτά. Νομίζω ότι απλά είμαι ένας άνθρωπος που δίνω πάρα πολύ χώρο. Δηλαδή, μου αρέσει η κεραμική, λέω, α, σαν το παιδάκι. Λέω, πάμε να δοκιμάσουμε. Μπορεί να μην πετύχει, μπορεί να το κάνω καλά, μπορεί όχι. Δεν έχει τόσο σημασία. Δοκιμάζω όμως και είναι σημαντικό να δοκιμάζουμε γιατί μας λυτρώνει αυτό σε ένα επίπεδο. Είμαστε πολύ διάστατοι άνθρωποι, όλοι. Μηδενός εξαιρουμένος. Κάποτε μου είχες πει ότι το αγαπημένο σου τραγούδι είναι το We Can Do Magic. Ναι. Ισχύει ακόμα. Πού το θυμάσαι, ναι, όντως. Όλα τα θυμάμαι. Ισχύει. Ισχύει. Νομίζω ότι πραγματικά ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να κάνει θαύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος. Τρέχεις εν τελείω πανικόβλητη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.